να ευχηθούμε καλή επιτυχία στο έργο σας. Είναι η πρώτη μας συνάντηση εθιμοτυπικά η οποία γίνεται. Όπως είπα και προηγουμένως, ως Δημοκρατικός Συναγερμός, ειδικότερα για τα ζητήματα της παιδείας που μας απασχολούν ιδιαίτερα, όπου χρειάζεται θα βγούμε ακόμα πιο μπροστά, χρειάζεται να αλλάξει και εικόνα, αλλά και ουσιαστικά πτυχές διαχείρισης των ζητημάτων της εκπαίδευσης, γιατί θέλουμε να έχουμε ένα ποιοτικότερο σύστημα παροχής εκπαίδευσης προς όφελος του μαθητή, που είναι το πιο σημαντικό και ζητούμενο την δεδομένη στιγμή και όλα αυτά τα οποία έχουμε να διαχειριστούμε. Δεν είναι λίγες οι προκλήσεις, αγαπητή κυρία Υπουργέ, όμως θεωρούμε ότι όλα μπορεί να αντιμετωπιστούν αν αντιληφθούμε ότι έχουμε να κάνουμε με το μέλλον του τόπου, έχουμε να κάνουμε με τα παιδιά μας, τα οποία επιζητούν ακριβώς μια διαφορετική, ίσως και μορφή αξιολόγησης, αλλά και αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών ζητημάτων. Χαίρομαι που είμαι εδώ με τους αγαπητούς συναδέλφους που συμμετέχουν στην Επιτροπή της Παιδείας. Να ξέρετε ότι θα έχετε τη στήριξή μας για τα ζητήματα τα οποία έχουμε να αντιμετωπίσουμε και βεβαίως τις εισηγήσεις μας ή αντιπροτάσεις μας εκεί και όπου διαφωνούμε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε για αυτήν τη συνάντηση. Θεωρώ πολύ σημαντική την ανταλλαγή ιδεών, απόψεων, τη συζήτηση και γενικά το διάλογο, ειδικότερα στα θέματα της παιδείας. Έχουμε κάποιες προτεραιότητες όπως πηγάζουν και από το νέο πρόγραμμα διακυβέρνησης. Πέρα όμως από αυτό, τα ζητήματα είναι φλέγοντα και επίγοντα και τα από αυτά ήδη τα συζητάμε σε επίπεδο Βουλής. Οπότε όλα τα κοινοβουλευτικά κόμματα έχουν λόγο και ρόλο και για μας είναι ιδιαίτερα σημαντικό να ανοίξουμε αυτό το διάλογο επικοινωνίας, έτσι ώστε να είναι και οι βουλευτές μας και τα κόμματα σωστά ενημερωμένα για να μπορούν να μας βοηθήσουν πραγματικά. Βεβαίως η κριτική, οι απόψεις, οι εισηγήσεις είναι ευπρόσδεκτες. Πάντα για το καλό των παιδιών. Προχωράμε σε ένα μαθητοκεντρικό κλίμα μέσα στη βάση παιδαγωγικών προτεραιοτήτων, τις οποίες προτάσσουμε, έτσι ώστε να αναβαθμίσουμε πραγματικά το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Η πραγματικότητα είναι και συμφωνούμε και χαιρόμαστε με αυτά που ακούμε, ότι είχαμε αντιδράσεις από τους μαθητές μας. Λόγω ακριβώς και από το πώς εκπονήθηκε η μεταρρύθμιση μέχρι τώρα, που η πραγματικότητα είναι ότι δεν αγκαλιάστηκε από την πρώτη στιγμή όσο έπρεπε. Είχαμε τη διαχείριση της πανδημίας που λειτουργήσε επιζήμιας μου επιτραπή για τους μαθητές. Οπότε τώρα, νομίζω είναι η ώρα να δούμε και με βάση τις δικές σας εισηγήσεις πώς προχωρούμε. Ακριβώς για να νιώσουν και οι μαθητές ασφάλεια με το μέλλον τους και για το πώς θα προχωρήσει η διαδικασία είτε αξιολόγησης είτε των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αναλυτικών προγραμμάτων που θα πρέπει ακριβώς να προσαρμοστούν προς όφελος του μαθητή. Αρκετά νομοθετήματα, πρωτοβουλίες, εισηγήσεις και στη Βουλή. Και βεβαίως εδώ θα είμαστε να συζητούμε ό,τι προκύπτει